Κατερίνα Μιλωνάκου, σχεδιάστρια μόδας και στυλίστρια και μάλιστα σχεδιάστρια και της σειράς ρούχων Κάμι. Θα μιλήσουμε για μερικές έξυπνες ιδέες που μπορούν όλοι από εμάς να εφαρμόσουν τώρα στις γιορτές και με πολύ λίγα κομμάτια που θα προσθέσουμε στην καρδαρόβα μας να κάνουμε ένα πιο γιορτινό ντύσιμο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς που ήρθατε και είσαστε μαζί μας για να δώσουμε έτσι έξυπνες προτάσεις στις γυναίκες που μας ακούνε και που θα θέλουν να ντυθούν λίγο πιο γιορτινά, αλλά χωρίς να ξεκινήσουν να αγοράζουν τα πάντα όλα. Τι θα μπορούσαν, τι παίζει, όπως λέμε, φέτος στις γιορτές? Έξυπνες λύσεις είναι το γουνάκι, αμάνικο, το οποίο φοριέται και είναι αρκετά εορταστικό. Μια παγέτα. Σε φόρμα, σε σακάκι ή σε μπλούζα. Και να είναι λαμπερές, να μην φοβηθούν καταρχάς να είναι λαμπερές φέτος τα Χριστούγεννα. Ωραία. Αυτά τώρα είναι πολύ ωραία ρούχα που περιγράφουμε, αλλά μόλις περάσουν τα Χριστούγεννα ή θα μας γεμίσουν την ντουλάπα και θα μας γεμίσουν και ενοχές που ξοδέψαμε κάποια ρούχα, θα περιμένουν του χρόνου τα Χριστούγεννα, τι θα κάνουμε? Όχι βέβαια. Μπορούν με πιο ήσυχα ρούχα να το ησυχάσουν όλο και να συνεχίσουν να το φοράνε όλο το χρόνο. Δίνοντάς το ένα άλλο στυλ. Ένα άλλο στυλ βέβαια, πιο καθημερινό. Ωραία, για να δώσουμε ένα πιο έτσι, ζωντανό παράδειγμα. Σας έχουμε εδώ απέναντί μας και φοράτε ένα πολύ ωραίο γουνάκι που το έχετε συνδυάσει με ένα δερμάτινο παντελόνι και ένα πολύ κομψό λευκό σακάκι. Αυτό το γουνάκι τώρα, αν θέλουμε να το ξαναφορέσουμε, αλλά να μην είναι τόσο. Τώρα είναι απογευματινό και βραδινό μπορεί να φορεθεί. Πώς θα το συνδυάζαμε? Καταρχάς φοριέται και το πρωί, ακόμα και στο γυμναστήριο. Mm-hmm. Με μια βελουτέ φόρμα σετάκι και με. Ή και κολάν. Και σνίκες. Και με σπορτέξ παπούτσια. Ναι, ναι, αθλητικά σνίκες παπούτσια. Μας. Ναι. Πολύ ωραία. Ή άμα θέλουμε απογευματάκι να το φορέσουμε για με να πάμε. Με τζινάκι, με τίσερτ, πουλοβεράκι. Προσέχουμε τα χρώματα πάντα να μην το κάνουμε. Ναι, και, βεβαίως, πολύ και πολύ φλίαρο. Ειδικά αν τα γουνάκια, αν είναι μονόχρωμο, μπορούμε άνετα να παίξουμε κάποιο χρώμα. Mm-hmm. Αν όμως είναι, όπως εγώ τώρα φοράω ασπρόμαυρο, καλό είναι η πιο safe επιλογή να είναι λευκό το μπλουζάκι, ολόμαυρο ή λευκό μπλουζάκι και μαύρο και πιο απλό παντελονάκι. Είναι ουδέτερο χρώμα, ένα γκρι σύνολο. Και γκρι, αλλά για πιο safe θα έλεγα όλα μαύρα ή μαύρο άσπρο να είμαστε εκεί. Ωραία, να είμαστε safe λοιπόν. Πολύ ωραία. Να μιλήσουμε λίγο για τη σειρά ρούχων Κάμι που έχετε σχεδιάσει. Τι ρούχα είναι, τι περιλαμβάνει? Καταρχάς φτιάχνω γυναικεία ενδύματα για όλη την ημέρα. Και πιο καλά κομμάτια και σπορτί. Γενικώς τα ρούχα μας θα τα βρείτε, αυτά που φτιάχνουν, θα τα βρείτε στα μαγαζιά Douglas, το οποίο συνεργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε με Αμερική και με Κύπρο. Πολύ ωραία. Και τώρα θέλουμε να ξεκινήσουμε δυναμικά και στην Ελλάδα. Θέλω να πω στους τηλεθεατές που μας ακούν ότι είχατε την ευγενή καλοσύνη να κάνετε μια προσφορά. Όσοι λοιπόν έρθουν σε εσάς και πούνε ότι είναι από το ανάδειξέ του, μπορούν να έχουν μια έκπτωση 30%. Στα δύο καταστήματά σας, να πούμε και πού είναι. Ναι, το ένα κατάστημα είναι στο Λαγονίσι, Λεφόρο Καλυβίων 3 και το άλλο είναι στο Πόρτο Ράφι, Λεφόρο Πόρτο Ράφι 515. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και επίσης θα έχουμε και ένα μπαζάρ. Και ένα μπαζάρ για τώρα για τα Χριστούγεννα. 21, 22 και 23 του μήνα θα έχουμε ένα μπαζάρ και τα ρούχα όλα θα είναι μέχρι 40%. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Επίσης.